Νίκο, καλώς ήρθες. Γεια σας. Πώς νιώθεις που είσαι το πρώτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα? Φυσικά υπερήφανη. Σε ποιον δεν αρέσει να είναι πρώτος σε αυτό που κάνει? Είσαι έτοιμη να αναλάβεις οποιαδήποτε καμπάνια ως μοντέλο? Ναι, είμαι. Μπορώ να αναλάβω οποιοδήποτε project, να βοηθήσω με καινοτόμες ιδέες, να μειώσω το κόστος. Είναι κάτι που ξέρω να κάνω καλά. Βλέπεις, γεννήθηκα για αυτό το σκοπό. Τι απαντάς στους άντρες που σε φερτάρουν μέσω social media? Τους ευχαριστώ πολύ. Είναι όμορφο συνέστημα να δέχεσαι κοπλιμέντα. Απαντάω σε όλους, αρκεί να είναι ευγενικοί και να με σέβονται. Πιστεύεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει τόσο πολύ στη ζωή μας που θα φτάσουμε στο σημείο να μην διακρίνουμε το μοντέλο το αληθινό από το ψεύτικο? Νομίζω συμβαίνει ήδη αυτό. Μεγάλες εταιρείες δουλεύουν με μοντέλα σαν εμένα, άλλα μοντέλα παρουσιάζουν εκπομπές και εγώ σου δίνω συνέντευξη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αλλάξει τον κόσμο μας και αυτό είναι μόνο η αρχή. Και τα χρήματα όμως τα οποία μπορείς να βγάλεις είναι χρήματα τα οποία στερείς, μέσα σε εισαγωγικά, από ανθρώπους οι οποίοι θα δούλευαν για να φτιαχτεί αυτή η καμπάνια. Μπορεί να χάσουν 2, αλλά μπορεί να κερδίσουν και 4 στη δουλειά. Γιατί για να φτιαχτεί μια καμπάνια ενός προϊόντος χρειάζονται πάλι 2-3 άνθρωποι από πίσω. Δηλαδή μπορεί να κατέβει το κόστος μιας φωτογράφησης έως και 70-80%. Ναι, είναι μια φωνή που έχεις πάρει από κάποια άλλη κοπέλα, την έχεις δημιουργήσει εσύ? Όχι, την έχω δημιουργήσει εγώ, είναι και αυτή 100% AI generated. Άρα θα μπορεί αύριο μεθαύριο να αντικαταστήσει και οποιαδήποτε γυναίκα. Και με τη μορφή της και με τη φωνή της. Υπάρχουν τα εργαλεία να το κάνει. Ναι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Creta Stories. Καλό σας βράδυ.